Γεια σας, είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε αυτή τη διάλεξη θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου νούμερο 8. Σε αυτό εδώ πέρα θα δούμε πώς γίνεται η αποκωδικοποίηση μιας εντολής της συμβολικής γλώσσας Χ86. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είπαμε λοιπόν σε προηγούμενο μάθημα ότι ο χρήστης γράφει σε συμβολική γλώσσα το πρόγραμμά του, σε συμβολική γλώσσα Χ86, σε assembly λοιπόν γλώσσα, και αυτή η γλώσσα, δηλαδή τα μνημονικά αυτής της γλώσσας, μετατρέπονται στον διαδικό κώδικα που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής. Η μετατροπή αυτή γίνεται από τον assembler. Ο assembler λοιπόν διαβάζει αυτές τις εντολές και τις μετατρέπει σε machine code, δηλαδή σε μια σειρά από byte με 1 και 0, στο διαδικό σύστημα με μια αντιστοίχηση που έχει περιγραφεί από την εταιρεία κατασκευής. Και αυτό ισχύει γιατί ο επεξεργαστής καταλαβαίνει μόνο το διαδικό σύστημα. Άρα θα πρέπει τα πάντα, δεδομένα και εντολές, να αντιπροσωπευθούν με 0 και 1. Η μορφή λοιπόν των εντολών της αρχιτεκτονικής ΙΑ32, της 32-bit αρχιτεκτονικής Intel, είναι η εξής. Είναι μια δύσκολη αρχιτεκτονική και αυτό οφείλεται γιατί έχει ένα μεταβλητό μέγεθος machine code. Σε αντίθεση με τον ARM επεξεργαστή, όπου όλες οι εντολές ή με το MIPS, όλες οι εντολές καταλαμβάνουν 4 byte, στην ΙΑ32 οι εντολές ξεκινάνε από 1 byte έως και 17. Είναι μια λοιπόν δύσκολη συμβολική γλώσσα για αποκωδικοποίηση. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα στο διάγραμμα βλέπουμε την γενική μορφή των εντολών της Intel. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πεδίο, το Instruction Prefix, που μπορεί να έχει ακόμα και τέσσερα prefixes. Στη συνέχεια ακολουθεί το opcode που είναι 1-2 byte, το byte που λέγεται mod RM που είναι 1 byte, αν υπάρχει λόγος να υπάρχει, το scaling byte που είναι και αυτό 1 byte, το displacement byte που μπορεί να είναι 1-2 ή 4 byte και το immediate byte μπορεί να είναι 1-2 ή 4 byte. Δηλαδή υπάρχουν πεδία που μπορεί να υπάρχουν ή όχι στη συγκεκριμένη μορφή εντολών. Για λόγους λοιπόν ευκολίας, όπως είδαμε στον MU86, οι εντολές που εμείς έχουμε γράψει σε συμβολική γλώσσα μεταφράζονται στο διαδικό σύστημα, αλλά απεικονίζονται στο 16-αδικό σύστημα. Και απεικονίζονται στο 16-αδικό σύστημα γιατί είναι μια μορφή συμπαγής και εύκολα κατανοητής από τον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απεικόνιση του 16-αδικού συστήματος που μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί στο διαδικό σύστημα γνωρίζοντας την αντιστοίχηση ότι 4 bit του διαδικού συστήματος ισοδυναμούν με ένα ψηφίο του 16-αδικού. Έτσι λοιπόν, κάθε εντολή assembly με ένα μοναδικό τρόπο μπορεί να μετατραπεί στον αντίστοιχο machine code. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα το Interrupt 21H έχει πάντα το machine code το CD21 στο 16-αδικό σύστημα. 2 byte λοιπόν. Ομοίως, το CD21, αν το δούμε στο machine code, τότε θα καταλάβουμε ότι είναι το Interrupt 21H. Επίσης, μπορεί αυτό να απεικονιστεί και με ASCII χαρακτήρες, όπως το κάνει ο MU886, κάτι που το κάνει γιατί δεν γνωρίζει αν το κάθε byte είναι ASCII χαρακτήρας ή είναι εντολή. Έτσι, το CD21 μπορεί να εμφανιστεί και με τους χαρακτήρες ίσον, που είναι το CD και είναι το 205 στο δεκαδικό, και το θαυμαστικό, που είναι το 21H ή το 33 στο δεκαδικό.
Έτσι λοιπόν, εμείς την εντολή interrupt 021H βλέπουμε ότι ο assembler την έχει μετατρέψει στο CD21, το CD που είναι στη διεύθυνση 7123 και το 21 που είναι στη διεύθυνση 7124. Το CD έχει τη δεκαδική αναπαράσταση 205 και έχει το ISON ως ASCII. Το 21 έχει το 033 και έχει το θαυμαστικό ως ASCII. Αυτό λοιπόν είναι στιγμιότυπο από το πρόγραμμα MU8086. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε μια εντολή σε machine code, είτε στο διαδικό, είτε στο δεκαδικό, είτε στο δεκαεξαδικό. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να έχουμε το machine code σε δεκαεξαδική αναπαράσταση, γιατί όλοι οι κατασκευαστές περιέχουν το machine code σε πίνακες σε δεκαεξαδική αναπαράσταση. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος μας δώσει το 205.033, αυτό το μετατρέπουμε σε δεκαεξαδική μορφή, CD21. Ή κάποια διαδική αναπαράσταση που το κάνουμε ομοίως στην δεκαεξαδική. Έχουμε λοιπόν μια ακολουθία από bytes στη μνήμη και το ζευγάρι κάθε φορά CSIP, που είναι ο program counter της αρχιτεκτονικής 86, μας δείχνει την επόμενη προς εκτέλεση εντολή. Το machine code είναι μεταβλητού μεγέθους στοιχείο 86, άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθει το πρώτο byte να αποκωδικοποιηθεί και στη συνέχεια να φέρει τα υπόλοιπα byte που απαιτούνται. Άρα λοιπόν, κάποια ερωτήματα που τα είχαμε δει και στη θεωρία είναι πώς θα βρεθεί η επόμενη εντολή. Χρησιμοποιείται ο καταχωρητής program counter, που στην αρχιτεκτονική 86 είναι το ζευγάρι των καταχωρητών CSIP. Πώς αλλάζει τη μέσο μετρητής? Είναι σειριακή αύξηση όταν δεν έχουμε αλλαγή ροής εκτέλεσης και κάθε φορά αυξάνεται κατά μέγεθος ίσο με το μέγεθος της εντολής που εκτελείται, ή μεταπίδηση σε μια θέση μνήμης προς τα πίσω. Αν έχουμε λοιπόν μια διακλάδωση χαμηλότερες διευθύνσεις ή προς υψηλότερες διευθύνσεις, αναλόγως όταν έχουμε κλείσει διαδικασιών. Ποια είναι η αρχική τιμή? Είναι μια τιμή προκαθορισμένη που βρίσκεται το BIOS και το οποίο στη συνέχεια δίνει τον έλεγχο στο λειτουργικό σύστημα. Πότε σταματάει ο program counter να αλλάζει τιμές? Ποτέ δεν αλλάζει, εκτός αν τοποθετηθεί σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι λοιπόν, το CSIP δείχνει μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη, η οποία έχει το machine code CD. Θα έρθει λοιπόν το CD από τη μνήμη μέσα στον επεξεργαστή, στον instruction register. Ο μετρητής προγράμματος αυξάνει κατά ένα byte. Μόλις διαβαστεί το CD, θα αποφασιστεί ότι η εντολή που ξεκινάει από το CD έχει 2 byte, άρα θα πρέπει να έρθει και το δεύτερο byte. Θα έρθει λοιπόν και το δεύτερο byte από τη μνήμη. Βέβαια, συνήθως υπάρχει η χρήση της instruction cache που κάνει instruction prefetching. Έτσι λοιπόν, δεν έρχεται ένα byte από τη μνήμη, αλλά ομάδες από byte, προκειμένου να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του εύρους ζώνης του διάβλου σύνδεσης επεξεργαστή με εξωτερική μνήμη. Η επόμενη εντολή λοιπόν βρίσκεται στην εξωτερική μνήμη και θα πρέπει να έρθει μέσα στον επεξεργαστή, γιατί δεν μπορεί να εκτελεστεί από τη μνήμη, και χρησιμοποιεί το CSIP προκειμένου να γνωρίζει ποια εντολή θα φέρει ο επεξεργαστής. Η εντολή που έρχεται μέσα στο σύστημα τοποθετείται στον instruction register και το machine code λοιπόν κουβαλάει κάθε φορά το opcode και το operation code λοιπόν και τις παραμέτρους. Προκειμένου λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε μια εντολή σε machine code, κάνουμε τα εξής. Βρίσκουμε λοιπόν στην επίσημη λίστα της Intel για το 86 ποια γραμμή ξεκινάει με αυτό το byte. Για παράδειγμα, αν έχουμε CD21, θα πρέπει να δούμε στον πίνακα της Intel για τον opcode που ξεκινάει από CD, και βρίσκουμε στο σχετικό έγγραφο της Intel που είναι στα έγγραφα του εργαστηρίου ότι λέει CD int I κεφαλαίο β μικρό. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή είναι μια εντολή int και παίρνει μία παράμετρο που αυτή η παράμετρο έχει τύπο I κεφαλαίο β. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι σημαίνει I κεφαλαίο β. Το ένδειξε IV, πάλι κοιτώντας στο κείμενο με τα opcodes λίγο παρακάτω, βλέπουμε ότι το I
είναι immediate data. Ότι η παράμετρος βρίσκεται στα επόμενα byte του κώδικα μηχανής. Ενώ το B είναι byte argument, δηλαδή ότι η παράμετρος είναι ένα byte. Άρα βλέπουμε ότι ακολουθεί ένα byte, το οποίο είναι τα άμεσα δεδομένα, δηλαδή η τιμή των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει αυτή η εντολή. Άρα λοιπόν το machine code είναι CD21, το CD είναι opcode της εντολής int και το 21 είναι η άμεση παράμετρος, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια μετατροπή και στο δεκαεξαδικό βέβαια σύστημα είναι όλα αυτά, οπότε έχουμε το interrupt 21H. Αν είχαμε έμεση παράμετρο, θα έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα αποκωδικοποίησης της έμεση παράμετρου, όπως θα δούμε σε επόμενο παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα άλλο παράδειγμα, το βα2400. Ψάχνουμε λοιπόν το βα, βλέπουμε ότι το βα έχει στο πίνακα με τα opcodes βα mov edx iβ. Δηλαδή το opcode βα έχει τη μορφή move edx iβ, δηλαδή παίρνει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι edx, εψιλον μικρό d κεφαλαίο x, i κεφαλαίο v η δεύτερη παράμετρος. Άρα λοιπόν παρατηρούμε ότι θέλουμε εδώ δύο παραμέτρους να χρησιμοποιήσουμε και θα πρέπει να τους αποκωδικοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, η πρώτη παράμετρος είναι το εψιλον-dx και η δεύτερη είναι το iv. Ας δούμε λοιπόν τι κάνουν αυτές οι δύο παραμέτρες. Η πρώτη παράμετρος λοιπόν είναι το edx. Αυτό τι σημαίνει, είναι ο καταχωρητής dx και μάλιστα ο extended dx, γιατί έχουμε την ΙΑ32 αρχιτεκτονική, όπου έχουμε extended καταχωρητές. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι η πρώτη παράμετρος είναι ο E extended dx, ο edx, ο dx καταχωρητής. Η δεύτερη παράμετρος είναι I κεφαλαίο V. Βλέποντας λοιπόν το πίνακα, το I immediate data, άμεση, είναι μια άμεση τιμή, άμεσα δεδομένα, δηλαδή η παράμετρος βρίσκεται στα επόμενα bytes στο κώδικα μηχανής. Και ακολουθεί το V το μικρό που είναι word argument, δηλαδή είναι μια παράμετρος 2 byte, μία λέξη ή word είναι 2 byte. Δηλαδή τα επόμενα 2 byte του machine code, το 2400, αποτελούν λέξη και είναι τα άμεσα δεδομένα. Τώρα έχουμε την τιμή 2400 ή 0024. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να σκεφτούμε το endianess της αρχιτεκτονικής x86. Η x86 είναι αρχιτεκτονική little endian, δηλαδή πρώτα το LSB. Γι' αυτό το λόγο πρώτα αποθηκεύεται το χαμηλό byte που είναι το 24 και μετά το υψηλό που είναι το 00, δηλαδή η σωστή τιμή είναι 0024H. Άρα λοιπόν η αποδικοποίηση της βα2400 είναι move dx, 0024H. Αυτή η εντολή βέβαια είναι και ισοδύναμη με το LeaDX MSG, με το MSG να είναι στη διεύθυνση 0024H. Και στις δύο περιπτώσεις τοποθετείται στον καταχωρητή DX η τιμή 0024. Σε κάποιο άλλο παράδειγμα λοιπόν θα πάμε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που στο machine code υπάρχει και ένα ακόμα byte που είναι το modRM, δηλαδή το βοηθητικό byte μετατροπής. Το byte αυτό που ακολουθεί το opcode είναι το δεύτερο byte του machine code, ονομάζεται modRM και θα πρέπει βέβαια να δούμε σχετικούς πίνακες για να καταλάβουμε πώς, ποια παράμετρος είναι αυτή που πρέπει να αντικατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί. Το αν θα υπάρχει ή όχι modRM καθορίζεται από τον opcode, δηλαδή αν ο opcode προσδιορίζει ότι απαιτείται τέτοιο byte, τότε το δεύτερο byte του machine code είναι αυτό. Ακολουθεί λοιπόν ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, να αποκωδικοποιήσετε την εντολή 8Y28. Βρίσκουμε τον opcode από τον αρχείο των opcodes, δηλαδή το 8Y28 έχει, κοιτώντας το 8Y, έχει τη γραμμή 8Y move SWYW. Δηλαδή είναι μια εντολή move, όπως βλέπουμε, move, και έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι SW και η δεύτερη είναι EW. S κεφαλαίο W και η δεύτερη EW κεφαλαίο W. Το SW λοιπόν σημαίνει το εξής. Το S είναι, σύμφωνα με τους πίνακες της Intel,
είναι ότι το reg field, το πεδίο reg του byte probability mod rm, επιλέγει ένα καταχωρητή τμήματος. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε το mod rm για να επιλέξουμε καταχωρητή τμήματος, δηλαδή CS, DS, ES, SS, τους καταχωρητές τμήματος. Και W είναι word argument, δηλαδή ότι θα χρησιμοποιηθούν δύο byte. Δηλαδή, θα επιλέξουμε ένα καταχωρητή που έχει χωρητικότητα word. Προσδιορίζεται λοιπόν ότι εδώ θα χρησιμοποιηθεί το byte mod rm. Άρα λοιπόν το δεύτερο byte που ακολουθεί είναι το mod rm. Το δεύτερο byte είναι το D8. Θα δούμε λοιπόν στον πίνακα το D8 πώς συμβολίζει. Ας δούμε και την άλλη παράμετρο. Η άλλη παράμετρος είναι το εW, που σημαίνει το εψιλον ότι υπάρχει πάλι mod rm byte, το οποίο είναι ένας, είτε είναι ένας γενικού τύπου καταχωρητής ή μια διεύθυνση μνήμης. Άρα λοιπόν εδώ κρατάμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει το mod rm, αλλά το ίδιο mod rm που είδαμε πριν θα χρησιμοποιηθεί και για αυτή την περίπτωση και θα είναι καταχωρητής στη διεύθυνση μνήμης. Και χρησιμοποιείται το word argument, δηλαδή είναι μια λέξη 2 byte, ότι θα επιλέξουμε τον καταχωρητή ή τη διεύθυνση μνήμης που θα έχει χωρητικότητα word. Βρίσκουμε λοιπόν αυτό τον πίνακα, προσδιορίζουμε τη γραμμή και τη στήλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι το D8 στο Intel Architecture Volume 2 πίνακα στη σελίδα 26, βλέπουμε λοιπόν το D8. Το D8 λοιπόν βρίσκουμε σε ποια οριζόντια κατακόρυφη γραμμή βρίσκεται προκειμένου να επιλέξουμε τα στοιχεία μας. Προσδιορίζεται λοιπόν ότι η γραμμή είναι αυτή που λέει εαλφαx, αλφαx, αλφαλ, mmm0. Επιλέγεται λοιπόν ο μοναδικός καταχωρητής που είναι Word. Ο μοναδικός καταχωρητής που είναι Word είναι το αλφαx. Επιλέγεται λοιπόν το αλφαx. Ενώ η στήλη είναι βλ, βλ, ή βλ κτλ. Θα πρέπει να επιλέξουμε τον καταχωρητή τμήματος. Για να επιλέξουμε τον καταχωρητή τμήματος θα δούμε το 011 σε ποιον καταχωρητή τμήματος αντιστοιχεί. Χρησιμοποιούμε το πεδίο reg 011 επειδή λέει ότι το reg field select a segment register. Έτσι λοιπόν, από τον πίνακα των τμήματων στη σελίδα 532 της Intel Architecture Volume 2 βλέπουμε ότι το 011 είναι ο καταχωρητής τμήματος DS. Αν είχαμε γενικό καταχωρητή, τότε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ τον πίνακα που βρίσκεται και αυτό στο Intel Architecture Manual. Άρα λοιπόν, η πρώτη παράμετρο SW δείχνει ότι το πεδίο REG δείχνει το καταχωρητή τμήματος που χρησιμοποιείται. Άρα η πρώτη παράμετρος είναι ο καταχωρητής DS, όπως είδαμε πριν, ενώ η δεύτερη παράμετρος προσδιορίζει τον καταχωρητή που είναι ο αλφαx, δηλαδή η εντολή 8Y28 είναι η MoveDS, αλφαx. Και θα πάμε και στο τέταρτο παράδειγμα, έστω θέλουμε να αποκωδικοποιήσουμε την εντολή 8CD8. Από το αντίστοιχο αρχείο με τα opcodes βλέπουμε ότι το 8C είναι μια εντολή Move, όπου έχει την πρώτη παράμετρο εW και η δεύτερη είναι το SW. Άρα λοιπόν 8C είναι Move εW SW, δηλαδή είναι μια εντολή Move, η πρώτη παράμετρος είναι εW και η δεύτερη παράμετρος είναι SW. Η πρώτη παράμετρος είναι εW, τι σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί mod rm, άρα υπάρχει ένα mod rm, το δεύτερο byte είναι το mod rm byte και προσδιορίζει η παράμετρος που είναι είτε καταχωρητής είτε διεύθυνση μνήμης. Είναι W word, δηλαδή ότι το πεδίο reg επιλέγει τον καταχωρητή που έχει χωρητικότητα word. Η δεύτερη παράμετρος είναι SW. Πάλι μας λέει εδώ ότι θα χρησιμοποιηθεί το mod rm, όπου θα επιλέξουμε ένα segment register. Η δεύτερη παράμετρος λοιπόν είναι segment register, καταχωρητή τμήματος, ο οποίος θα έχει μέγεθος 2 byte, word argument. Άρα λοιπόν ότι υπάρχει το mod rm byte, όπου είναι το δεύτερο byte, και μας δείχνει τις δύο παραμέτρους που θα χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο byte είναι το D8. Άρα λοιπόν η πρώτη παράμετρος είναι καταχωρητής, από τον προηγούμενο πίνακα διαπιστώνουμε ότι είναι αλφαx. Η δεύτερη παράμετρος είναι καταχωρητής τμήματος, όπου βρίσκουμε ότι ο καταχωρητής τμήματος είναι το DS, σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες. Άρα το 8CD8 είναι εντολή move αλφαx, DS.
Ασφαλώς, όλο η αποδικοποίηση των εντολών γίνεται από τον επεξεργαστή αυτόματα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε εμείς τις εντολές στο machine code σε ποιες αντιστοιχούν, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε την χρήση των πινάκων από τα σχετικά εγχειρίδια χρήσης της Intel, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια γενική γνώση της διαδικασίας της αποκωδικοποίησης. Μιας διαδικασίας αρκετά χρονοβόρας, και γι' αυτό οι επεξεργαστές της Intel δεν είναι τόσο κανονικοποιημένοι όσο οι άλλοι επεξεργαστές. Βέβαια, με νεότερες τεχνικές όπως τις χρήσεις του microcode, τις χρήσεις της εκτέλεσης εκτός σειράς, πρόγνωση διακλαδώσεων, του εσωτερικού risk πυρήνα και ούτω καθεξής, έχουν καλυφθεί αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό οι σύγχρονοι επεξεργαστές χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλους ρυθμούς επεξεργασίας και απόδοσης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου.